ξέρετε, γιατί σε πολλά έχετε πληροφορία και λόγω μένα. Έχει ως σκοπό έτσι, να συζητήσουμε, να θέσουμε τα θέματα, να σας ακούσουμε και να δούμε πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα τη στιγμή που αναβιώνει ή αναζωογονείται κατά κάποιο τρόπο έτσι, η δημοκρατία μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και προφανώς βέβαια περιμένουμε και τις αντιπαραθέσεις, τις κομματικές είναι μέρος του παιχνιδιού, δεν λέει κανείς. Αλλά όσο πιο ωραία το κάνουμε και... Πέσαμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τις εκλογές 21 Μαΐου. Τις προτάσεις μας μέχρι τις εκλογές να γίνουν 2 τηλεμαχίες, debate όπως έχουμε μάθει να τα λέμε, ένα με τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και ένα δεύτερο ανάμεσα στον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κύριο Τσίπρα. Η απόφαση το Σάββατο στις 10 η ώρα το πρωί να συνεδριάσουμε με θέμα τα debate, το debate, τις προτάσεις. Η Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα έχει πει ότι θέλει να κάνει ένα debate όλων των πολιτικών αρχηγών. Οπότε θα έρθουμε το Σάββατο για να δούμε τους όρους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε κάτι σύγχρονο, κάτι το οποίο θα κρατήσει τον κόσμο, κάτι το οποίο ο κόσμος θα μπορεί να το παρακολουθήσει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Είσαι εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης στη Διακομματική Επιτροπή. Είναι η πρώτη φορά σε αυτές τις εθνικές εκλογές που θα εφαρμοστεί από την Singular Logic συγκεκριμένο λογισμικό για την συλλογή και επεξεργασία των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ζητήσαμε το συγκεκριμένο λογισμικό μετά από τις καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει στον δημόσιο διεθνές τύπο ότι στην χώρα μας υπάρχει ομάδα η οποία εργάζεται για το χακάρισμα των εκλογών. Να διερευνηθεί η παραμετροποίηση του συγκεκριμένου λογισμικού συστήματος για να διασφαλιστεί η πραγματική βούληση των ψηφοφόρων από τους ειδικούς συμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι η μόνη αρμόδιοι και οι μόνοι που μπορούν να ελέγξουν την διαφάνεια στο συγκεκριμένο λογισμικό. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Στην πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής θέσαμε την πάγια και σταθερή θέση του κόμματός μας για την ισότιμη προβολή των κομμάτων σε συνθήκες που ακόμη και αυτή η αναλογικότητα δεν τηρείται από τα κανάλια, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Δεύτερο ζήτημα, θέσαμε το πολύ σοβαρό θέμα της διευκόλυσης των ψηφοφόρων για τη συμμετοχή τους στις εκλογές. Ξεκαθαρίσαμε την πλευρά μας με τρόπο καθαρό ότι και στις πρώτες τώρα, αλλά και στις δεύτερες, τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, debate με όλα τα κόμματα που σήμερα εκπροσωπούνται στη Βουλή. Συζητήσαμε με τα κόμματα, έκαναν τις προτάσεις τους, τις οποίες μάλιστα καταγράψαμε και από εκεί και πέρα το βασικό είναι από εδώ και πέρα να έχουμε μια πολύ καλή προεκλογική περίοδο. Σήμερα έγινε η πρώτη διακομματική επιτροπή με τα κόμματα της Βουλής που υπάρχουν σήμερα. Θα ακολουθήσει άλλη μία μετά την ανακοίνωση από τον Άριο Πάγο των κομμάτων που θα συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές που θα γίνει σε